επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο Πρωθυπουργός, όπως εξάλλου είχε δηλώσει, δεν κρίνει πλέον σκόπιμο να διατηρήσει ο ίδιος το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Επίσης, με δεδομένες τις υποχρεώσεις του Νάσου Ηλιόπουλου ως υποψήφιου για το Δήμο της Αθήνας και της Κατερίνας Νοτοπούλου ως υποψήφιας για το Δήμο της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται η ανάγκη για έναν περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό. Έτσι, στο Υπουργείο Εξωτερικών, νέος υπουργός ορίζεται ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα την Ευρωπαϊκή Πολιτική ορίζεται η Σία Αναγνωστοπούλου. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, υφυπουργός με αρμοδιότητα τη Μακεδονία και τη Θράκη ορίζεται η Ελευθερία Χατζηγεωργίου. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υφυπουργός ορίζεται ο Κωνσταντίνος Μπάρκας. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υφυπουργός ορίζεται ο Θάνος Μωραΐτης. Ενώ τέλος, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υφυπουργός ορίζεται ο Άγγελος Τόλκας. Η ορκομοσία των νέων υπουργών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα μετά και την επιστροφή του Πρωθυπουργού από το Μόναχο, για το οποίο αναχωρεί σήμερα το απόγευμα, ώστε να συμμετέχει στη διάσκεψη για την ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε.